είμαι από εδώ, τώρα ήρθα, βλέπω πολλές ταμπέλες. Αυτό όμως που πραγματικά με απασχολεί είναι που δεν τα γράφουν στα ελληνικά. Γράφουν sales, δηλαδή. Ναι, sales και όλα αυτά, οπότε... Είστε επισκέπτες από πού έχετε? Όχι, όχι, από την ΑΣΕΑ είμαι. Εδώ, από... κοντά. Βιτρίνες έχετε κοιτάξει, σας αρέσει κάτι, θα ψωνίσετε. Κάνω τα ψώνια μου στην πατρίδα μου. Ότι λέγεται τοπική αγορά. Έχει καλά ποιοτικά προϊόντα? Έχει καλά. Έχει καλά. Και όμορφη. Πια έχει εξελιχθεί, είναι ωραία. Οι τιμές? Καλές. Καλές, καλές. Επιλέγετε την περίοδο των εκτόσεων για τις αγορές σας? Συνήθως ναι. Παίρνουν τη χρήσιμα πράγματα ή κάποια που δεν χρειάζεστε, τώρα, ή κάποια παραπάνω ίσως? Τώρα πια δεν παίρνω άχρηστα πράγματα. Τώρα παίρνω χρήσιμα πράγματα. Και παίρνω και εκτός εποχής. Χειμωνιάτικα, που είναι πολύ καλές οι τιμές. Και τα βρίσκετε μπροστά σας. Έχετε κάνει κάποιες αγορές, έχει εκτός αυτή την περίοδο, ψωνίζετε? Ναι, έως. Τι κοιτάτε τις βιτρίνες, μπαίνετε μέσα, ρωτάτε? Και τα δύο. Είστε επισκέπτρια στην πόλη μας? Είμαστε από την Τρίπολη. Είστε από το εξωτερικό? Έχουμε έρθει από το εξωτερικό, αλλά είμαστε από εδώ. Κάνετε τις αγορές σας, προτιμάτε την αγορά της Τρίπολης όταν έρχεστε? Πάμε την Τρίπολη. Περισσότερα από άλλες πόλεις. Κάθε φορά που έρχεται, ψωνίζει από κάθε μαγαζί. Μας αρέσει πάρα πολύ η Τρίπολη γιατί έχει λίγα και καλά. Όχι λίγα, αλλά είναι μικρή αγορά, είναι όλα κοντά. Είναι κοντά, εύκολα τα ψώνια. Βολικά. Έχει πολύ ωραία, όσο πιο μαγαζί και να πω, πάντα θα αγοράσω κάτι ξεχωριστό. Θα αγοράσετε κάτι για εσάς ή και για δώρα για αυτούς που περιμένουν πίσω όταν θα γυρίσετε το χειμώνα? Και τα δύο. Προχτές που πήγα δεν ήταν εκτός καθόλου. 50 έγραφε στη βιτρίνα, 45 λέει το παιδί. Θα περιμένετε λίγο να περάσει ο καιρός μήπως κατεβάσουν κι άλλο τις τιμές? Εγώ να σου πω ότι είχα να ψωνίσω το ψώνι, σαν είχε κάτι. Κανένα δώρο ή ίσως για κανένα γάμο? Ναι, έτσι είναι. Καλό είναι. Στην πλειοψηφία ναι, εκτός αν βρω κάτι που με ενδιαφέρει, θα ψωνίσω στις εκτόσεις. Όχι κάποια παραπάνω πράγματα? Όχι παραπάνω, περιτά. Αγορές για εσάς ή για το παιδί? Περισσότερο για το παιδί και για μας. Έχει καλές εκτόσεις εδώ η Τρίπολη? Μέτριες. Όχι καλές, μέτριες. Η ποιότητα των προϊόντων επιλέγετε να ψωνίσετε από την Τρίπολη ή πάτε και σε άλλες? Επιλέγω γιατί μου αρέσει να στηρίζω τα προϊόντα και τα καταστήματα, αλλά ως προς την ποιότητα έχω κάποια ερωτήματα. Είναι μέτρια. Ανάλογα με την τιμή είναι? Ανάλογα με την τιμή. Δηλαδή έχουν και καλές τιμές, αλλά όχι ανάλογα τις ποιότητες. Θα έπαιναν λόγω της ποιότητας πιο χαμηλές τις τιμές. Είτε κάνει βόλτα στις βιτρίνες να δείτε τις τιμές, αν σε ενδιαφέρει κάτι να ψωνίσετε? Ναι, καθημερινά. Έχετε κάνει τις αγορές ή σας επιλέξει προς το τέλος την εκτόσεων να ψωνίσετε? Προς το τέλος των εκτόσεων. Είναι χαμηλότερες τιμές τότε, γι' αυτό? Ναι, μερικές φορές ναι, δεν είναι κανόνας, αλλά ναι, σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Καταναλωτές που μας μίλησαν μας είπαν ότι επιλέγουν και χειμερινά προϊόντα, να ψωνίσουν χειμωνιάτικα δηλαδή, για να τα βρουν μπροστά του. Ναι, αν βρω κάποια ευκαιρία, κυρίως για το παιδί, ναι, κανένα πρόβλημα, το ψωνίζω. Υπάρχει περίοδος εκτός, ψωνίζετε? Κάτι έχουμε ψωνίσει, εντάξει, όχι σπουδαία πράγματα. Σας αρέσει η αγορά της Τρίπολης, την επιλέγετε? Ωραία, είναι. Καλή. Θα ψωνίσετε τώρα στις εκτόσεις ή ό,τι ήταν να ψωνίσετε θα το ψωνίσετε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεστε κάτι άλλο? Για τώρα, στο μέλλον. Ναι. Δεν ξέρω. Θα κοιτάξετε τις βιτρίνες. Μόλις ψώνισα από την Τρίπολη, πολύ ωραία ρούχα, πολύ καλές τιμές, όλα τα προϊόντα τέλεια, άψογα, εξυπηρετικά και ψάχνω τώρα να βρω παντελόνια για να αγοράσω. Πόσα χρήματα διαθέτετε συνήθως αυτή την περίοδο τώρα, εκτός? Τώρα έχω διαθέσει 50 ευρώ. Τι έχετε πάρει με 50 ευρώ? Έχω πάρει παπούτσα, έχω πάρει κάποιες μπλούζες και τα άφησα να βρω παντελόνια. Οπότε ήταν 200 ευρώ, το χαλάσω. 200 ευρώ διαθέτετε τώρα την περίοδο την εκτός. Επιλέγετε αυτή την περίοδο για να κάνετε τις αγορές σας? Παίρνετε περισσότερα πράγματα? Όχι, απλά αυτή τη στιγμή είχα χρόνο από τη δουλειά μου. Και είπατε να διαθέσετε και εσείς κάποια χρήματα? Ναι, θα διαθέσω, αυτή τη στιγμή για τον εαυτό μου. Θα πάρετε κάποια δώρα ή μόνο για τον εαυτό σας? Και δώρα. Για δικούς μας ανθρώπους, κοντινούς, καταλαβαίνεις. Σας αρέσει όπως μας είπατε η αγορά της Τρίπολης? Έχει καλή ποιότητα προϊόντων? Ποιότητα πολύ καλή και ποσότητα, αυτό είναι το καλό. Αλλά πολλά γυναικεία μαγαζιά, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Λείπουν τα αντρικά. Λείπουν πολύ τα αντρικά, παιδιά. Ρούχα, παπούτσια, τι θέλετε, τι ζητάτε? Σε ρούχα, πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπήκα σε δύο μαγαζιά, ήταν μόνο οι γυναίκες. Τι να κάνω? Ελά εδώ, κυρία μου, ελά το πρόγραμμα. Τι έχετε να δηλώσετε για την αγορά της Τρίπολης? Έχει καλά ποιοτικά προϊόντα. Τι έχετε ψωνίσει σήμερα, δηλαδή, σαν το ράφτο? Τελευταία δεν έχω ψωνίσει με καλές. Βλέπω ότι οι τιμές τους είναι άρθρες. Εγώ είμαι από την Αθήνα, βέβαια, και συγκρίνω. Οι σαντίνες είναι στην Πόλη, είναι πάρα πολύ καλές.
Πώς βλέπετε γιατί τον κόσμο, έχει διάθεση να ψωνίσει, να αγοράσει, να κινηθεί στην αγορά? Ο κόσμος είναι περιορισμένος. Πιστεύετε ότι... Λόγω της κρίσεως, βέβαια. Μάλιστα. Ναι, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση, τώρα με την κυβέρνηση. Δηλαδή φοβάται ο κόσμος ακόμα. Ναι, ναι, είναι λίγο επιφυλακτικός. Η αγορά κινείται, πώς τη βλέπετε? Μπαίνει ο κόσμος σε μαγαζιά, αγοράζει? Μπαίνει, βλέπει, νομίζω κάνει έλεγχο και θα ψωνίσει αργότερα. Από ό,τι βλέπω, ότι και εγώ δηλαδή που θέλω να πάρω κάτι, κάνω έναν έλεγχο αγοράς. Στην πορεία θα δούμε. Πιστεύετε ότι είναι πολλά τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη ή πιστεύετε ότι είναι όχι, καλή αγορά? Όχι, είναι πολύ καλή αγορά, δεν είναι πολλά μαγαζιά. Αν συγκρίσει με άλλες επαρχίες που έχω δει, είναι πάρα πολύ καλή αγορά της. Θα μας πείτε αν επιλέγετε την αγορά της Τρίπολης για τις αγορές σας? Ναι, γιατί όχι. Έχει καλά προϊόντα, ποιοτικά, σε καλή τιμή. Και καλή τιμή και καλά προϊόντα, τα βρίσκει όλα. Εσείς κάνετε τις αγορές σας τώρα στις εκδόσεις? Ναι. Όταν χρειαστώ κάτι, θα το κάνω. Κάνετε βόλτα στις βιτρίνες, μπαίνετε μέσα, ρωτάτε τιμές, ετοιμάζετε. Και τα δυο, για να είσαι, πώς το λέμε, έτοιμη για να πληρώσει. Τις τιμές πώς τις βλέπετε, είναι καλές? Καλές. Αναλόγως και αυτές τις μέρες και τον καιρό, για την κρίση που έχουμε, είναι καλές. Κάνετε τις αγορές σας και αλλού, σε άλλες πόλεις? Όχι. Δεν παραφεύγω έξω από την πόλη. Αφήνετε τα χρήματά σας εδώ, στην παιδική αγορά. Α, ναι. Περίοδος εκτόσεων, πώς είναι η κίνηση μέχρι αυτή τη στιγμή? Θα λέγαμε ότι είναι ικανοποιητική και την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε αρκετό κόσμο. Ξεκινάνε από 20% και φτάνουν μέχρι 50% κάποιες προσφορές. Τόσο ανεβάζουν τον τζίρο του καταστήματος. Βλέπετε ότι οι επισκέπτες αλλά και οι πολίτες εδώ της Τρίπολης επιλέγουν αυτή την περίοδο για τις αγορές τους? Ναι, την επιλέγουν. Υπάρχει μαζική προσέλευση και από άλλες περιοχές εκτός Τρίπολης. Είμαστε ευχαριστημένοι. Ευτυχώς. Οι εκπτώσεις είναι καλές. Οι καταναλωτές βλέπετε να επιλέγουν προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλή τιμή ή θέλουν να συνδυάσουν ποιότητα και καλή τιμή? Όχι, θέλουν και ποιότητα οπωσδήποτε. Και είναι μια καλή ευκαιρία να πάρει κάποιος με καλύτερη τιμή ένα ποιοτικό ρούχο. Στο καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεστε εσείς είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες. Γυναίκες όλων των ηλικιών ψωνίζουν όπως ψώνιζαν παλιά? Όχι, παλιά, αν μιλάμε παλιά πριν το 10, δεν έχει καμία σχέση. Η αγορά έχει αλλάξει. Κάνουν πιο στοχευμένες αγορές. Ακριβώς, πιο στοχευμένες αγορές. Και υπάρχουν και περίοδοι, αν εξαιρέσετε τις εκπτώσεις που είναι πιο εύκολη δουλειά. Υπάρχουν και περίοδοι μεγάλης κάμψης, όπως ήταν ο Μάρτης, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Τα ρούχα που επιλέγουν οι γυναίκες είναι επίσημα, επειδή υπάρχουν και διάφορες περιστάσεις, καλές γάμοι, βαπτίσεις. Επιλέγουν casual ρούχα, αλλά βλέπουν ότι έχετε κάνει και μια καινούργια παραλαβή με πιο σκούρα χρώματα. Είναι τα χειμερινά, είναι τα κοινοπορεινά, πώς λέγονται? Ναι, έχει αλλάξει λίγο η μόδα και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια επιτάχυνση τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο. Στις παραδόσεις, αυτή τη στιγμή δηλαδή, εδώ και 1,5 μήνα περίπου, μας έχουν στείλει καινούρια σεζόν, είναι το φθινόπωρο. Ενώ παλιά δεν υπήρχε ενδιάμεση σεζόν, μας πήγαινε κατευθείαν χειμώνα. Τώρα έχουμε παραλάβει φθινόπωρο το 19. Έχει αλλάξει. Όσον αφορά για την πρώτη ερώτηση, υπάρχει και casual ντύσιμο. Βλέπουμε όμως μια τάση προς το λίγο πιο καλό, λίγο πιο αμπιγέ. Μάλλον είναι η γάμη που είναι τώρα το καλοκαίρι. Ο καταναλωτής είναι ενημερωμένος για τις τιμές, κοιτάει τα ταμπελάκια, ναι, κοιτάει το ρούχο, έχει συγκρίνει τιμές πώς ήταν πριν τις εκτόσεις. Απόλυτα. Καταρχάς όλα αυτά τα ρούχα βρίσκονται στα site των εταιριών. Ότι το 80% πιστεύω των ρούχων που κυκλοφορεί στα καταστήματα υπάρχει στα ανάλογα site, όπου κανείς πατώντας απλά τον κωδικό του που βλέπει εδώ μπορεί να δει πόσο τον έχει η εταιρεία. Νομίζω ότι είναι υποψιασμένη, όχι μόνο υποψιασμένη, αλλά όσον αφορά την αξιοπιστία δεν το συζητάμε. Είσαι 100% αξιόπιστος, αλλιώς θα εκτεθείς πλέον με τα μέσα που υπάρχουν. Πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η αγορά? Ναι, η εκπτωτική περίοδο του καλοκαιρινή έχει ξεκινήσει 8 Ιουλίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Η κίνηση στα καταστήματα είναι σαφώς αυξημένη.
πέρα από τις πρώτες μέρες που ο κόσμος κοίταξε, έκανε έρευνα αγοράς στις βιτρίνες μας, σίγουρα θέλει τις καλύτερες τιμές και βλέπουμε με διαφορά στην κίνηση των καταστημάτων μας. Έχει αυξηθεί η κίνηση τις τελευταίες μέρες? Βεβαίως και έχει αυξηθεί. Πέρα από το τελευταίο διήμερο που είχαμε τα άσχημα κυριακά μας φαινόμενα στην πόλη μας, όπου έκανε και πιο κρύο, έπεσε η θερμοκρασία, πάλι βλέπω σιγά σιγά από σήμερα να αγοράζει ο κόσμος πράγματα καλοκαιρινά, έτσι, και για τις παραλίες του. Σε ποιο ποσοστό βρίσκονται οι εκτόσεις? Οι εκτόσεις ξεκυμαίνονται από 20-30% και φτάνουν το 50-60%. Το κοινό το οποίο απευθύνεστε εσείς κατά κύριο λόγο είναι το αντρικό. Κουστούμια, casual, ρούχα, τι επιλέγει ο καταναλωτής? Και κουστούμια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις τώρα το καλοκαίρι, γάμους, βαφτίσεις, και είναι κάποιες αγορές που είναι υποχρεωτικές για να είμαστε ευρωπώς δημένοι σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά και τα casual ρούχα και τα καθημερινά, τα οποία τα έχει ανάγκη και είναι και τα ρούχα τα οποία τα φοράμε καθημερινά και είναι τα πιο αναλώσιμα, να τα πούμε έτσι. Βλέπετε να κάνουν στοχευμένες αγορές εδώ ο κόσμος, οι επισκέπτες, οι πολίτες της Τρίπολης, ή μπορούν να πάρουν κάτι περιττό, ή δεν υπάρχει περιττό ρούχο, κάτι παραπάνω που δεν χρειάζεται άμεσα? Συνήθως τα τελευταία χρόνια κάνουν στοχευμένες αγορές. Ίσως κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή τιμή να τους κεντρήσουν το ενδιαφέρον και να τα αγοράσουν. Δεν θα το πω εγώ περιττό, πάντα και αυτό θα το χρησιμοποιήσουν και θα το φορέσουν. Οι εκτόσεις θα ανέβουν σε ποσοστό, δηλαδή θα φτάσουν και το 70% προς το τέλος των εκτόσεων? Πώς έχετε πιέσει στην αγορά? Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν νομίζω να φτάσουν 70%. Σίγουρα προς το τέλος περίοδος πάντα ανεβαίνουν οι εκτόσεις. Όχι μεγάλες διαφορές όμως. Από την αρχή είδαμε ότι η πόλη μας έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ καλές εκτόσεις. Άρα ο κόσμος θα πονήσει αν χρειάζεται κάτι στις αρχές της εκτόσεις, να βρει και το νούμερό του και αυτό το οποίο επιθυμεί. Σαφώς μετά οι επιλογές όσο περνάνε οι μέρες λιγοστεύουν σε νούμερο. Στα μεγέθη μας, στην ποικιλία των προϊόντων. Πιστεύω ότι οι εκτόσεις είναι πάρα πολύ καλές. Θα μας πείτε, γιατί κάποιος να επιλέξει την τοπική αγορά της Τρίπολης για τις αγορές? Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά της Τρίπολης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από της Αθήνας. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στην Αθήνα, γιατί είναι μισή Ελλάδα εκεί πέρα. Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ η αγορά της Τρίπολης. Έχει κλείσει η ψαλίδα μεταξύ Τρίπολης και ψαλίδας εμπορικά.